Ακούσαμε τα καλύτερα και επιστρέφουμε για να σας πω και εγώ δύο πράγματα. Λίγες μέρες απομένουν πριν από τον μεγάλο φαντασμαγορικό τελικό του Παγκύπριου Διαγωνισμού Ομορφιάς Star Kypros 2017. Η ομάδα του Star Kypros και το TV One διοργάνωσαν ένα πάρτι στο Hugo Bar στη Λευκοσία, αφιερωμένο σε χορηγούς, συντελεστές και όλους όσοι εργάστηκαν για το θεσμό. Το παρόν τους έδωσαν άνθρωποι των media, διαφημιστές, δημοσιογράφοι και επιχειρηματίες. Την επόμενη εγκυρακή, κάποια θα είναι η τυχερή νικήτρια βάσει της κριτικής επιτροπής αλλά και του κόσμου. Κάποιες θα είναι αδικημένες. Ξέρουμε εδώ, ζούμε τα κάθε χρόνο. Σημασία έχει για μένα κάθε χρόνο να φεύγουν με γνώσεις στον χώρο της μόδας και του μοντέλινγκ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς ήταν η εμπειρία σου ως χορογράφος στο τεχνίδι? Ήταν μια υπέροχη εμπειρία. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Εννοείται επειδή κάνω και αυτό που αγαπώ, να χορογραφώ. Τώρα έρχεται ο τελικός. Θα έχουμε αρκετές εκπλήξεις των τελικών. Ελπίζουμε να σας άρεσαν και εσάς. Πόσο αισθάνεσαι που είχες αυτή την εμπειρία να είσαι αρχισυντάκτρια των φετινών καλλιστείων? Χαρά. Κάθε καινούριο τηλεοπτικό project είναι χαρά. Θα περιμένουμε έναν τελικό να αναδείξουμε την επόμενη Star Kypros. Ακόμη 8 τίτλους. Λάμψη, ομορφιά. Όλα στο TV One στις 26 Οκτωβρίου. Την παράσταση της βραδιάς έκλεψαν οι λαμπερές διαγωνιζόμενες του Star Kypros. Σίγουρα η εμπειρία μου στα Γαλλισσία ήταν υπέροχη. Έμαθα πολλά πράγματα, γνώρισα καινούριους ανθρώπους, έκανα φιλίες. Και αυτό θα σημαδέψει τη ζωή μου. Ποια νομίζεις ότι θα είναι η νικήτρια, η νέα Star Kypros? Πιστεύω ότι όλες αξίζουν να είναι η Star Kypros και σίγουρα θα δούμε στον τελικό. Ήταν μια υπέροχη εμπειρία, μπορώ να πω. Γνώρισα πάρα πολλούς καλούς ανθρώπους, γνώρισα υπέροχες φίλες, μπορώ να πω. Ελπίζω να τα πάμε όλοι καλά. Αυτά. Ποια νομίζεις ότι θα είναι η νέα Star Kypros? Δεν ξέρω, μακάρι να μας τον όλες, θα δείξει στο τελικό. Η εμπειρία μου στο διαγωνισμό ήταν πολύ ωραία. Περάσαμε ωραίες στιγμές, γελάσαμε. Είχε διάφορα πράγματα που μου άρεσαν. Γενικά ήταν πολύ ωραία. Πέρασε γρήγορο καιρό και τώρα είμαστε στον τελικό. Έμαθες πράγματα? Έμαθα πάρα πολλά πράγματα από όλους. Μου έδειξαν πράγματα που δεν γνώριζα. Επειδή δεν ασχολήθηκα κάποια άλλη φάση, τώρα ασχολήθηκα πρώτη φορά και έτσι μου μάθαν διάφορα. Ήταν κάτι μοναδικό, κάτι πάρα πολύ ωραίο που κάθε κοπέλα, όποια ήταν εδώ, το άξιζε να το ζήσει. Ήταν κάτι wow. Ποια νομίζεις ότι θα είναι η επόμενη Star Kypros? Αυτό θα το κρίνουν οι κριτές. Η εμπειρία μου στο διαγωνισμό ήταν ξεχωριστή. Έμαθα πολλά πράγματα. Κέρδισα κιόλας από το διαγωνισμό φυσικά. Γνώρισα καινούριο κόσμο, έκανα φιλίες, έκανα και μια ξεχωριστή φιλία που πιστεύω ότι θα διαρκέσει αρκετό καιρό. Ποια πιστεύεις ότι θα είναι η νέα Star Kypros? Ποια πιστεύω? Φυσικά όλες οι κοπέλες που διεκδικούν τον τίτλο του Star Kypros έχουν την δυνατότητα να πιάσουν τον τίτλο. Έμαθα πολλά πράγματα και ήταν υπέροχη εμπειρία. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Οι φωτογραφίσεις μας ήταν απίθανες. Πραγματικά δεν μετανιώνω ούτε λεπτό που δοκιμάσα κάτι τέτοιο. Νικήτριες είναι όλες όσες φτάσα στον τελικό. Μάλιστα, μπράβο και στα κορίτσια μας, έτσι παιδιά, 26 του μήνα, ο μεγάλος τελικός. Μία θα πάρει το στέμα της Star Kypros, έτσι, και έχουμε βεβαίως 14μελή σε κριτική επιτροπή, Χριστιανά μου. Επαναντεμε. 14μελής, παιδιά, θα είναι υπέροχα και ανυπομονώ πραγματικά για αυτή τη μεγάλη βραδιά στο Παβίλιον. Στο Pavilion Hall έχουμε πολλά να δείξουμε και πολλά να περάσουμε την ερχόμενη Κυριακή μαζί, παρεούλα. Πήγε στο πάρτι, Παντελή μου. Βεβαίως. Θα είναι επιτυχία όσα... να ευχηθούμε σε όλα τα κορίτσια. Βεβαίως, να ευχηθούμε τον Χρήστο Κωνσταντίνο για τώρα. Σωστό, πολύ σωστό. Έτσι ακριβώς, όλα όσα είδατε εκεί, στο Χιούκο, στη Λευκοσία και άλλα πολλά. Ήρθε κόσμος, πέρασε κόσμος, πήρε το ποτό του, πέρασε
πάρα πολύ όμορφα, πολύ ήρθαν ωραία. Τα κορίτσια. Τέλεια. Ήταν έτσι πάρα πολύ όμορφο, το κλίμα πολύ χαλαρό, καθόλου στημένα πράγματα. Μπράβο, πολύ ωραία. Και νομίζω γι' αυτό έγινε. Μιας και το πάρτι δεν ήταν προγραμματισμένο από πάρα πολλές μέρες πριν, έτσι. Ναι. Ήταν μια πρωτοβουλία του καναλιού βεβαίως για να γίνει αυτό το πάρτι χθες βράδυ. Και ήθελα κιόλας να τοποθετηθώ σε αυτό το σημείο, γιατί άνοιξα το πρωί, ρε παιδιά, το ίντερνετ, μόλις μπήκα στο διαδίκτυο, διαβάζω 1000 πράγματα εκεί πέρα. Δεν πήγε η παρουσιάστρια, η οικοδόσπινα του Star Kypros 2017 στο πάρτι και πήγε στα μπουζούκια, στο πρώτο τραπέζι πίστα και 1000 πράγματα. Θέλω να τονίσω λίγο ότι οτιδήποτε συμβαίνει μεταξύ εμένα και του καναλιού και του οποιοδήποτε είναι σε συνεννόηση εμένα με του καναλιού. Αυτά τα πράγματα δεν αφορούν ούτε τον κόσμο, ούτε τον οποιοδήποτε άλλο, ούτε αυτόν που θα μπει μέσα στα site το πρωί να διαβάσει. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι δεν θα ασχοληθεί κανένας αν πήγα εγώ στο πάρτι ή όχι, έτσι δεν είναι. Παρ' όλα αυτά, αυτά τα καθοδηγούμενα άρθρα που βγαίνουν κατά καιρούς και κράζουν. Καταρχήν, είναι η πρώτη φορά που απαντάω μέσα από την εκπομπή και δανείζομαι τον τηλεοπτικό χρόνο και δεν θα το έκανα ποτέ άμα δεν έφτανα μέχρι εδώ πάνω. Ήρθε η ώρα να πω δύο πράγματα και θα τα πω για τα συγκεκριμένα site που είναι ένα ή δύο το πολύ. Όλα τα υπόλοιπα κάνουν σωστά τη δουλειά τους, παίρνουν τηλέφωνο, διασταυρώνουν τις πληροφορίες, γράφουν τι θέλουν να γράψουν. Μπορεί να γράφουν κάποιες φορές υπερβολικούς τίτλους, παρόλα αυτά τους καταλαβαίνουμε γιατί θέλουν να πατήσει ο κόσμος κλικ και να μπει μέσα να διαβάσει το άρθρο, όμως δεν έχουν θίξει ποτέ και κανέναν. Σήμερα διαβάζω το πρωί σε ένα συγκεκριμένο site που δεν διασταύρωσε ποτέ τίποτα μαζί μου, ότι η οικοδέσποινα δεν έχει πάει και αυτή η συμπεριφορά είναι αντιεπαγγελματική και αυτή η συμπεριφορά είναι απαράδεκτη και δεν δέχτηκε την πρόταση του καναλιού να πάει στο πάρτι και έλειπε και έγινε άλλη μια φορά αυτή η συγκεκριμένη συμπεριφορά από την Κωνσταντίνα Ευρυπίδου που δεν δέχτηκε να παρουσιάσει την εκπομπή της. Δεν θα πω πολλά πράγματα. Θα πω μόνο ότι ο κόσμος όλα αυτά τα καταλαβαίνει. Θα πω μόνο ότι ο κόσμος και το κοινό καταλαβαίνει ποια site είναι καθοδηγούμενα, ποια site υποστηρίζουν κάποιους, ποια site θέλουν να πολεμήσουν κάποιους άλλους. Και δεν δέχομαι από κανέναν να μιλάει για τον επαγγελματισμό μου. Κάθε μέρα βρίσκομαι εδώ πέρα στην εκπομπή μου που μπορεί κανείς να μην έχει καταλάβει ποτέ τι έχω και τι έχω περάσει είτε στο σπίτι μου, είτε πόσο άρρωστη είμαι, είτε τι μου συμβαίνει, είτε έχω πένθος, είτε δεν είμαι καλά, είτε έχω 1000 πράγματα που μπορεί να έχω, έτσι. Είμαι εδώ χωρίς να το γνωρίζει κανένας. Δεν θα δεχτώ και δεν δέχομαι να μου θίγουν τον επαγγελματισμό μου. Ό,τι θέλετε να γράφετε εσείς, το ένα site που γράφει, γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι πραγματικά πάρα πολύ σωστά και διασταυρώνουν πάρα πολύ τις πληροφορίες, δεν θα δεχτώ ξανά και θα κινηθώ βεβαίως νομικά, γιατί την συμπεριφορά και τα επίθετα αυτά και όλες αυτές τις παραπληροφόρηση που γίνεται γύρω από το όνομά μου και τα καθοδηγούμενα αυτά που συμβαίνουν άρθρα, δεν τα σηκώνει πραγματικά ο οργανισμός μου και για τον επαγγελματισμό μου δεν θα μιλήσω εγώ, αλλά θα μιλήσουν αυτοί που δουλεύω μαζί τους εδώ και χρόνια, έτσι, και ειδικά το κανάλι μου. Και ό,τι έχει να κάνει με το κανάλι και το πάρτι, αυτό είναι σε συνεννόηση με το κανάλι. Δεν χρειάζεται να το βγάζουμε προς τα έξω και από τη στιγμή που το κανάλι ήταν ενήμερο για την απουσία μου, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα μα τίποτε άλλο. Ευχαριστώ. Συγγνώμη από τους τηλεθεατές που παίρνω το χρόνο από αυτή την εκπομπή, που δεν αφορά και κανένα αν πήγα εγώ ή όχι, που παίρνω αυτό το χρόνο και να βάλω κάποια πράγματα στη θέση τους, γιατί κάποτε, ρε παιδιά, πρέπει να μιλάς, γιατί άμα δεν μιλάς, σε εκμεταλλεύονται πάρα πολύ άσχημα. Και ήρθε η ώρα να πω αυτά τα πράγματα. Καλός ή κακός, είμαι άνθρωπος και δεν αντέχω και πάντα να κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου. Όσο και ό,τι αφορά για τον επαγγελματισμό μου, νομίζω ότι αυτό έχει φανεί. Πάμε στη μαγειρική μας.